Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, Υιό Θεός ημών κατά βάσης άδειν και τας οδύνας λύσας των πεπαιδημένων. Αυτός και τα σπιχάς των δούλων σου σώτερα να πάψω. Και εις τους αιώνας των αιώνων, να μην ημών η αγνή και άπρασπος παρθένος, τη θεαρκήσας απρέστους οθήνε και συγχωρηθήνε τα σπιχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός και το μεγαλειό σου δομεθά σου επάκουσον και ελέησον επιδιώμεθα πέρα να πάψεως πάντων των ποντίων προγόνων μας φαγίας θέντων, υπό των Τούρκων και πέρσι κορθήνε αυτούς που άμπλη μέλημα εκούσεονται και ακούσεων, όπως Κύριος ο Θεός τάξει τα ψυχάς αυτών εν θα ειδί και να πάβουνε τα ελέη του Θεού η Βασιλεία των ουρανών και άψαν αυτών αμαρτιών παρά Χριστόν το αθανάτο Βασιλεί και θεμονετισόμεθα του Κυρίου δαϊθόμενο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός από τον θάνατο καταπατήσεων δε διάβολων καταργήσας. Αυτός Κύριε ανάπαυσον το ψυχά στον πρόνο Θεόν δούλος κοιτάξον αυτάς εν το φωτεινό, εν το ποχλωρό, εν το παναψύξε εν θα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός παναμάρτηματα παρά αυτόν παραθένε λόγο έργο κατά διάνοιαν σε καθώς και φιλάνθρωπος Κύριε ελέησον της η Ανάσταση ζωή και η μακαρή ανάπαυσης πάντων των πρόνημων ευθέν των δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιός σου πνεύμα την οικαία ή και αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η επίσημο δόξα σοι, ο και νεκρών και ζώων την εξουσίαν έχουν αθάνους βασιλεύς και αναστάσει εκ των νεκρών. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός δυνάμει, το τιμίου και ζωοποιού σταυρού προστασίες, το τιμίων επουρανίων θεοναήλων δυνάμεων ασωμάτων ηκεσίες, το τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Ενασκήσει Λαμψάνων και πάντων των Αγίων Ελεήσε και σώσε ημάς, σ' αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, αιωνία σας ημνήμεξε μακάριστη και ημνης ελφήμων, αιωνία σας ημνήμεξε μακάριστη και ημνης ελφήμων, αιωνία σας ημνήμεξε μακάριστη και ημνης ελφήμων, αιωνία σας ημνήμεξε μακάριστη. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατο πατή σας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη, χρόνια πολλά, ο Θεός θα τους αναπαύσει. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου, κύριε Πρόεδρε του χωριού μας, δάσκαλοι, δασκάλες, παιδιά, αγαπητοί αδελφοί, σήμερα είναι μια μέρα χαρμολύπης για μας, χαράς για την ημέρα, είναι σημαντική ημέρα, είναι η μέρα χαράς της Αναστάσεως, διότι εμείς οι Πόντιοι την ημέρα αυτήν την έχουμε μια ιδιαίτερη ημέρα της Ανάστασης καθότι οι ψυχές κατεβαίνουν κάτω έως και την Πεντηκοστή. Αυτό είναι το ποντιακό έθιμο που κάνουμε σήμερα το ταφικό συνδυάζεται με τη μετάβαση εκ του άδου των νεκρών πάνω στη γη να δουν τα προσφυλή τους πρόσωπα και την Πεντηκοστή ανεβαίνουν πάνω. Γι' αυτό και έχει μείνει έτσι στην ιστορία, βέβαια κατά τόπους, το λέγαμε και με τον κύριο Δήμαρχο, να χαιρετήσουμε λοιπόν, να πούμε πρώτα απ' όλα ποιοι είναι εδώ κοντά μας. Έχουμε τον κύριο Δήμαρχό μας, που είναι πάντοτε παρόν, τον κύριο Καλίστρατο Γρηγοριάδη, αντιδήμαρχος, τον Αλέκο, τον Τζαχορίδη, τον αντιδήμαρχο, και τον Βασιλάκη του Παπαδόπουλο, τους ξένους από, οι άλλοι τους ξέρετε, είναι δικοί μας. Τώρα, έλεγα για την ημέρα αυτήν, εμείς τη γιορτάζαμε, μπορεί να το ξανακάνουμε πάλι, αυτό του Αγίου Πνεύματος, γιατί όταν ήρθα εγώ εδώ, το 2002,
με φέρανε το Αγίου Πνεύματος εδώ, στα μνήματα. Και όπως μπήκα από εκεί πάνω, έκλαιγα μέχρι εκεί πάνω, έκλαιγα. Γιατί ήταν τόση η λύπη τους πάνω σαν μνήματα, γεμάτο τα μνήματα από κόσμο. Μου τι κάνουν αυτοί, έλεγα εγώ αυτή τη μέρα εδώ, για ποιο λόγο ήρθαν οι άνθρωποι αυτοί. Μετά το γουγκλάρισα λίγο, το ρώτησα, το έμαθα και συγκινήθηκα ειλικρινά για εκείνη τη μέρα που έδιναν τέτοια σημασία τις ψυχές. Να είναι καλό ο καλός μας πρόεδρος, ο οποίος και πολλές φορές έχει αναδείξει αυτά τα αιθήματα, την παράδοση, και οι συνεργάτες του σαφώς. Δεν αναφέρομαι σε ένα πρόσωπο, δεν είναι το πρόσωπο που κάνει, και αυτοί που είναι δίπλα του. Συνήθως αυτοί κάνουν πιο πολλή δουλειά. Απλά θέλω να πω ότι έτσι είναι πολύ καλό να τιμούμε τις παραδόσεις μας. Ιδιαιτέρως φέτος, το χάρηκα πιο πολύ γιατί ρωτώντας και μαθαίνοντας, είδα ας πούμε ότι συνδυάζεται αυτό το έθιμο πρωτίστως και με τη μετάβαση των ψυχών. Πάντοτε οι προγονείς μας πίστευαν πολύ βαθιά. Και η πίστη τους αποδείχθηκε, όπως είπα και στην Εκκλησία για τη γενοκτονία, ότι προτίμησαν να παραδώσουν τις ψυχές τους στο Θεό παρά να παραδοθούν στους άγριους τσέτες που τους κατέσπαζαν και τους διέλυαν. Και τα ταφεία που είπα ότι γίνεται ανακομιδή, το είπα γιατί οι δικοί μας δεν κάνανε ανακομιδή, διότι εκείνοι οι άτιμοι πηγαίναν και βγάζανε τα σώματα μέσα από την γη, άλλα όταν είναι φρεσκοθαμένα, αλλά τα σήλιαν δηλαδή τους τάβους. Δεν άφησαν. Αυτό έγινε και πρόσφατα, πριν από 20 χρόνια αν θυμίστε, σε μία εισβολή των γκρίζων λύκων στη νότιο-ανατολική πόρτα της πόλεως, των Τυχών, όπου είναι τα ελληνικά μνήματα. Όσοι πήγατε από εκεί στην Κερκόπορτα μεριά, ρεβέντα στην Βλακέρνα αριστερά, θα δείτε εκεί τα είχαν διαλύσει όλα τα μνήματα. Φανταστείτε τώρα, εσείς, την εποχή εκείνη τι γινότανε. Δηλαδή να θάψουν τον πατέρα σου και την άλλη μέρα να τον δεις να τον σέρνουν τα σκυλιά. Σε αυτό το σημείο φτάνανε οι άνθρωποι. Εκεί είναι δηλαδή, εξηγείται γιατί δεν θέλουν και οι τωρινοί πόντοι να βγάζουν τα σώματα των νεκρών. Τώρα από εκεί και πέρα οι γνώμες και οι θεωρίες είναι, η πολιτεία έχει τη δικιά της την άποψη, αυτή θα πράξει αυτά που πρέπει. Η Εκκλησία πάντοτε θα τιμά, θα βρίσκεται δίπλα, θα βρίσκεται κοντά σε αυτούς. Και θα προσπαθούμε και εμείς, και εγώ πλέον που είμαι και κανονικά είμαι πόντιος τώρα, έτσι δεν έχω, νομίζω ότι έχω ξεφύγει από τα όρια. Πήγαν στην αρχή να με κάνουν φυτιώτη, αλλά δεν μπόρεσαν, ναι. Τελικά με κάναν πόντιο και νομίζω ότι είμαι πιο πολύ πόντιος και από εσάς. Έτσι πιστεύω, δεν ξέρω. Λοιπόν, να τελειώνουμε τώρα με αυτό. Θέλω να σας πω τώρα σε λίγο, θα φωνάξω τον Αντώνη να ανέβει πάνω, να κάνει το πρόγραμμά του. Εγώ δεν θα πω κι άλλα, για να μην, όταν λέω πολλά τα μπερδεύω. Άμα πω λίγα κάνω λίγα λάθη, άμα πω πολλά κάνω πολλά λάθη, οπότε καλύτερα να μην κάνω άλλα λάθη. Να έρθει ο Αντώνης, εγώ χαιρετίζω αυτή την εκδήλωση, είμαι πάρα πολύ έτσι συγκινημένος, χαρούμενος και θέλω πιο πολύ κόσμο. Βέβαια είναι η ώρα ίσως, τώρα να δούμε την άλλη φορά μπορούμε το βραδάκι, είναι βραδινή τύπη, θέλουν ατμόσφαιρα, να το κάνουμε λιγάκι έτσι το χρόνο. Αλλά είναι επιτυχημένο. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Θα αναφερθώ λίγο για την ημερομηνία την οποία κάναμε του Αγίου Πνεύματος τότε με τη Μητρόπολη. Σε συνεννόηση είχαμε στην διοργάνωση. Εμείς τώρα το ταφικό έθιμο γινόταν βασικά του Θωμά, την Κυριακή του Θωμά πάντα. Εμείς κάναμε αυτή την εκδήλωση για τα Παύλια. Ήτανε με το, όπως είπε και ο Πάτερ βράδυ, εκεί στις παραλυσμένες πατρίδες γινόταν πάντα την Κυριακή του Θωμά μετά την Εκκλησία. Αυτός δεν είναι ο λόγος. Ο λόγος είναι ότι όταν είναι ένα έθιμο μπορεί να το κάνεις, δεν είναι ημερομηνία. Και το ολοκαύτημα της Νάουσας που είναι σήμερα και είναι, παρευρίσκονται εκεί οι περισσότεροι, είναι Κυριακή του Θωμά. Είναι μεταφερόμενη εκείνη η γιορτή. Εκείνη η εκδήλωση. Εμείς απλούστατα, για να σας πω ξεκινώντας από αυτό, ο σύλλογός μας έχει κάνει μία περιστατωμένη πρόταση στο Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο ζητάμε να ενταχθεί αυτό το ταφικό έθιμο στην άειλη πολιτιστική κληρονομιά και στην UNESCO. Αυτό σημαίνει πολλά. Για όσους ξέρουν, το να είσαι μέσα στην άειλη πολιτιστική κληρονομιά είναι μεγάλη υπόθεση. Γίνονται πολλές προτάσεις, λίγες. Πιστεύω ότι η δική μας η πρόταση, επειδή είναι και με τη στήριξη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
και με άλλων επιστημόνων ότι θα, τελικά θα έχουμε την έγκριση του. Και όταν λέμε άγιλη πολιτιστική κληρονομιά, εννοούμε ότι αυτό θα συμβάλλει στην, αυτό θα συμβάλλει στην ανάπτυξη, θα συμβάλλει στον πολιτισμό, θα συμβάλλει στον θρησκευτικό και πολιτιστικό τουρισμό. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Ασφανή, δεν ξέρω αν σας προσφώνησε ο Πάτερ. Θα συμβάλλει και στον τουρισμό, το θρησκευτικό και το πολιτιστικό. Άρα γι' αυτό το λόγο κάνουμε σήμερα, αυτή η εκδήλωση θα μεταφερθεί στο Υπουργείο, όπως μεταφέρθηκαν και οι προηγούμενες όλες οι εκδηλώσεις, έτσι και η φετινή, και πιστεύουμε έχει υποβληθεί 31 Μαρτίου η πρόταση, πιστεύουμε ότι σε κάνα μήνα θα έχουμε και την απάντηση τη θετική. Σας καλωσορίζω σήμερα σε αυτήν την εκδήλωση, η οποία είναι εκδήλωση χαρακτηρισμένη σαν ταφικό έθιμο και είναι και για τη μνήμη της γενοκτονίας, για να μην συμπέσει την Κυριακή, και μαζί με την περιφέρεια η οποία κάνει τις αυτής. Έχουμε ταυτόχρονα και για τη μνήμη της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Φέτο και ο σύλλογός μας θα παρευρίσκεται στην Κύπρο από 1η Αυγούστου έως 5 Αυγούστου για το θέμα της μνήμης εκεί για τα 50 χρόνια της μνήμης των Πεσόντων. Εκεί θα γίνουν κάποιες εκδηλώσεις. Καλό είναι, Δήμαρχε, να μας ακολουθήσετε. Σας έχω πει την πρόταση, το έχω υπόψη μου ότι θα δεχτείτε. Και θα βρισκόμαστε εκεί. Άρα για αυτούς τους ανθρώπους που έπεσαν εκεί στη μαρτυρική Κύπρο είναι αφιερωμένη και η σημερινή εκδήλωση, όπως και οι εκδηλώσεις της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, είναι όλες και της 19ης Μαΐου στο Σύνταγμα και στην πλατεία Αγίας Σοφίας της Θεσσαλονίκης, είναι αφιερωμένες στα 50 χρόνια μνήμης. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την ενορία της Αγίας και προσωπικά τον πατήρ Διονύσιο, που είναι πάντα δίπλα στο σύλλογο μας, την κοινότητα βασικά, την Μητρόπολη, τους κατοίκους του χωριού, αλλά περισσότερο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο και τον Δήμο Βέργιας, ο οποίος είναι συνδιοργανωτής αυτής της εκδήλωσης, και τον ευχαριστούμε, και δεν είναι πρώτη φορά, είναι πάντα, είναι δίπλα στο σύλλογο και βοηθάει για να κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις. Ό,τι ζητήσουμε είναι πάντα δίπλα μας. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Επίσης να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο τον Δαμιανίδη, ο οποίος θα κάνει την ομιλία, και τον Τζίτζα τον Μιχάλη, ο οποίος θα παγγείλει κάτι ποιήματα. Ευχαριστήσουμε τον Κώστα τον Καραπαναγιωτίδη, ο οποίος θα μας πει λυπητερά τραγούδια, και τον Λιράρη τον Γιάννη τον Χραφαΐδη. Και εκείνο που θα πω, ότι ευχαριστήσουμε τα μέσα ενημέρωσης εδώ του νομού, τα οποία πάντα προβάλλουν και στηρίζουν αυτόν τον σύλλογο. Το έχω πει, θα το πω και θα το ξαναπώ. Χάρη αυτών των μέσων γίνεται η προβολή και μαθαίνει ο κόσμος τις εκδηλώσεις, όχι μόνο του συλλόγου μας, και όλων των συλλόγων. Θα καλέσω στο βήμα τον δάσκαλό μας, τον Γιώργο τον Δαμιανίδη, να έρθει για να... Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Κύριε Δήμαρχε, Αντιδήμαρχε, Πάτερε Διονύσιε, Πρόεδρε του Συλλόγου, αγαπητοί συμπολίτες. Το ταφικό έθιμο που αναβιώνει σήμερα είναι πλέον θεσμός για το Σύλλογό μας, Ευστάθιο Χωραφά, και για όλους εμάς που συμμετέχουμε. Εμπεριστατωμένο αίτημα στην UNESCO, όπως είπε ο Πρόεδρός μας, διεκδικεί να αναγνωριστεί η ιδιαιτερότητά του και να ενταχθεί στην άειλη πολιτιστική κληρονομιά. Θα αναφερθώ σύντομα στο ίδιο το έθιμο, τη σύνδεσή του με την ταραχώδη πορεία των προγόνων μας και την 50η επέτειο της τραγωδίας της Κύπρου, που ο Σύλλογός μας σήμερα επίσης τιμά. Το αναπόφευκτο του θανάτου και η στάση μας απέναντί του μας βοηθάει να δώσουμε νόημα στη ζωή μας. Αναλογιζόμενοι τα όρια που μας βάζει, κάνουμε τις επιλογές μας στον χρόνο που μας αναλογεί. Κάποτε η ύλη θα επιστρέψει στη γη από όπου προήλθε. Η ψυχή και το πνεύμα των ανθρώπων που φέφυγαν όμως συνεχίζει να ζει. Η ευχή, αιωνία η μνήμη, και η κατασκευή τάφου που επίσης ονομάζουμε μνημείο, θα δώσει κάτι σταθερό στις αισθήσεις και τη συνείδησή μας.
Το αγαπημένο μας πρόσωπο που πλέον δεν ζει, συνεχίζει να τιμάται από εμάς και ακόλουθησε και δηλώσεις 3, 9, 40 μέρες μετά, εξάμηνα, χρόνος κτλ. Διατηρούν τη μνήμη του μέχρι κάποτε να ενωθεί και αυτή με τη συλλογική μνήμη των προγόνων μας. Γι' αυτό είμαστε λοιπόν όλοι μας εδώ, στα μνήματα, για να θυμηθούμε και να τιμήσουμε όσους πέρασαν στην άλλη ζωή. Το ταφικό έθιμο που αναβιώνει μπροστά μας έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα. Οι εικόνες σε αγγεία και αρχαίους τάφους, καθώς και κείμενα, αποδεικνύουν αυτή τη συνέχεια. Η κατασκευή μνημείου, η προσφορά καρπών, το δείπνο προς τιμή των νεκρών συνυπάρχουν και στα σημερινά ταφικά έθιμα. Οι τάφοι, είτε πρόκειται για τις μεγαλοπρεπείς πυραμίδες των Φαραώ, είτε για έναν απλό τάφο ενός προϊστορικού ανθρώπου που θάφτηκε πρόχειρα με ό,τι κουβαλούσε μαζί του, μας ανοίγουν ένα παράθυρο στο παρελθόν για τα πιστεύω, τις αντιλήψεις και τον ψυχισμό κάθε εποχής. Είναι το όνειρο κάθε αρχαιολόγου να ανακαλύψει έναν ασύλλητο τάφο που με τα κτερίσματά του θα φωτίσει την ιστορία. Από τα προϊσταρικά χρόνια, οι άνθρωποι είχαν την ανάγκη να τιμήσουν τους νεκρούς τους, βάζοντάς τους σε απλούς λάκους με τα λίγα προσωπικά τους αντικείμενα να τους συνοδεύουν. Αργότερα παρατηρούμε πιο σύνθετες κατασκευές και εκτός των λακοειδών έχουμε τους λαξευτούς και τους κτιστούς, που σε περιπτώσεις σημαντικών προσώπων συνοδεύονται από πλήθος πολύτιμων κτερισμάτων, εξυμνώντας τον νεκρό. Η πορεία των ταφικών εθίμων από την εποχή του λίθου και του χαλκού, τη γεωμετρική και την αρχαϊκή εποχή, καταλήγει στην κλασική εποχή, που αξίζει να μείνουμε λίγο για να δούμε ομοιότητες με σήμερα. Από την ομηρική εποχή πίστευαν πως οι ζώντες πρέπει να βοηθήσουν τον ψυχοπομπό Ερμή και τον Χάροντα να μεταφέρουν την ψυχή στον κάτω κόσμο. Ο ενταφιασμός με συγκεκριμένο τυπικό ήταν απαραίτητος για την τιμή του νεκρού και είχε τα παρακάτω στάδια. Την πρόθεση, όπου οι συγγενείς περιποιούνται τον νεκρό, τον τοποθετούν σε στολισμένη κλίνη σκεπασμένο μελινό ύφασμα και τον επισκέπτονται οι συγγενείς και οι φίλοι για τελευταία φορά, μυρολογώντας τον μέχρι την επόμενη μέρα. Την εκφορά, που γινόταν την τρίτη μέρα πριν από τη δύση του ήλιου, μέσα από τους δρόμους σιωπηλά, έως ότου αποτεθεί το σώμα του νεκρού στο μνήμα. Εκεί λάμβαναν χώρα χωές, προσφορά δηλαδή ελαίου, κρασιού και αρωμάτων, και φύτευαν λουλούδια προς εξαγνισμό του χώματος. Μετά επέστρεφαν όλοι στον οίκο. Το περίδειπνο, αφού έπλαιναν χέρια και πρόσωπο, συγκεντρώνονταν για δείπνο συνήθως στο σπίτι, αλλά και γύρω από το μνήμα, κατά το οποίο συζητούσαν μνημονεύοντας τον νεκρό. 8 ημέρες μετά την ταφή τελούσαν συγκεντρωμένοι στο μνήμα τα ένατα. Κάποια στιγμή που το πένθος τελείωνε, έδινε τη θέση του στις ετήσιες προσφορές μνήμης. Αξιοσημείωτο είναι επίσης πως όσοι δεν είχαν κληρονόμους, συνήθιζαν να υιοθετούν ώστε να εξασφαλίζουν το ταφικό εθιμοτυπικό. Το παλιό ταφικό έθιμο που αναβιώνουμε εδώ, σαν ταφεία, βασίζεται στην πεποίθηση πως οι ψυχές των νεκρών ανεβαίνουν με την Ανάσταση του Χριστού εδώ και παραμένουν για 50 ημέρες μέχρι την Πεντηκοστή, οπότε και επιστρέφουν στην αιωνιότητα. Η Ανάσταση είναι λοιπόν το κεντρικό μήνυμα. Στο διάστημα αυτό βρίσκουν οι συγγενείς την ευκαιρία να βρεθούν μαζί με τα αγαπημένα τους πρόσωπα και να γευματίσουν μαζί τους. Πάνω στο μνήμα ή σε τραπεζάκι δίπλα στρώνεται τραπέζι με βαμμένα αυγά, τσουρέκια και άλλα εδέσματα. Τους παρόντες συνοδεύει μουσική, όχι απαραίτητα λυπητερή, άλλωστε είναι η μέρα χαράς. Καθώς η Ανάσταση έχει συντελεστεί, το θάνατος ιτήθηκε, η ζωή νίκησε. Με τον ερχομό τους οι πρόσφυγες είχαν να αντιμετωπίσουν το αγωνιώδες πρόβλημα της επιβίωσης. Και έτσι πολλά από αυτά τα έθιμα και τις παραδόσεις λησμονήθηκαν. Το συγκεκριμένο έθιμο διατηρήθηκε από πόντιους που κατέφυγαν στην πρώην Σοβιετική Ένωση και με τον επαναπατρισμό τους επανήλθε στις ποντιακές κοινότητες. Συνήθως γίνεται την Κυριακή του Θωμά, αλλού τη Λαμπρή τη δεύτερη μέρα, αλλά και την τελευταία την Πεντηκοστή, αποχαιρετώντας τις ψυχές. Μπορούμε στη συνέχεια να βιώσουμε όλοι μας το έθιμο, όχι μόνο στους παρατηρητές, αλλά στην ουσία του, τουλάχιστον όσοι έχουμε εδώ δικούς μας ανθρώπους που έχουν φύγει.
Πριν από χιλιάδες χρόνια οι πρόγονοί μας έφευγαν με πλοία από την Ελλάδα να επικύσουν άγνωστες χώρες. Εκεί ρίζωσαν και δημιούργησαν χώρες Λαμπρές, Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία και άλλες, λίκνα του ελληνικού πολιτισμού. Η αφιλόξενη Μαύρη Θάλασσα ονομάζεται κατεφημισμό Εύξηνος Πόντος. Ο ίδιος ο ορεινός πόντος φέρει το όνομα της θάλασσας, σαν να θέλαν έτσι να ξορκίσουν τα στοιχεία της φύσης που αιώνες πάλευαν. Κι άντεξαν. Είδαν πολλές φορές να αλλάεται η αφεντία, όπως το παραδοσιακό τραγούδι περιγράφει. Επιδρομές και κατακτητές απείλησαν την ύπαρξή τους, όμως άντεξαν. Διατήρησαν περισσότερο από 25 αιώνες αναλύωτη την ταυτότητά τους, συσπηρωμένη γύρω από το είναι τους που ήταν η γλώσσα και η πίστη τους. Και έχοντας δαμάσει όλες τις αντιξοότητες, έφτασαν να βλέπουν το λυκόφως του 20ου αιώνα, τότε που οι γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί ξαναγράφαν την ιστορία των λαών χωρίς να τους ρωτήσουν. Το ποντοαρμενικό κράτος θα μείνει στα χαρτιά. Όπλα δεν θα δοθούν και οι πληθυσμοί θα μείνουν ανυπεράσπιστοι. Έτσι συστηματικά θα συντελεστούν η αρμενική γενοκτονία το 1915 και σχεδόν ταυτόχρονα η γενοκτονία των Ποντίων έως το 1922-23. Οι Τούρκοι θα διαπράξουν εγκλήματα ασύλληπτης αγριότητας. Ό,τι πιο φρικτό, κτηνόδε, σατανικό μπορεί να σκεφτεί ο ανθρώπινος νους θα εφαρμοστεί κατά των χριστιανικών πληθυσμών. Δύσκολο να περιγραφούν. Σκιές του εαυτού τους οι πρόγονοί μας θα εγκαταλείψουν τις πανάρχιες αιστείες τους, σώζοντας αυτό που μόνο τους είχε απομείνει, τη ζωή τους. Έγκαιρα και οργανωμένα οι παππούδες μας θα εγκαταλείψουν το ταχταγρά, γλιτώνοντας τις σφαγές που τους πλησίαζαν, παίρνοντας μαζί τους ό,τι χωρούσε σε ένα κάρο. Έτσι θα βρεθούν στην Ελλάδα προς εγκατάσταση. Ακόμα αντυχεί στο χωριό μας η φράση του Χωραφά, το τουρκοχώρ εν τεμών, που καθόρισε τη ζωή μας εδώ και έναν αιώνα σε αυτόν τον τόπο. Έχοντας αποφύγει τη μανία των Τούρκων, δυστυχώς πολλοί θα πέσουν θύμα της ελονοσίας και έτσι θα ολοκληρωθεί η τραγωδία. Το όνομα του χωριού μας, Πατρίδα, εκφράζει την νοσταλγία για όλα αυτά που άφησαν πίσω τους. Τις δεκαετίες που θα ακολουθήσουν ενταγμένοι στον εθνικό κορμό, θα βιώσουν όλα όσα ο 20ος αιώνας έφερνε μαζί του. Δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, εμφύλιος, ξενιτιά και μετανάστευση. Με εργατικότητα θα αντιμετωπίσουν τη φτώχεια και με δημιουργικότητα θα χτίσουν πάνω σε αυτόν τον λόφο τη νέα μας πατρίδα. Σήμερα η κοινότητά μας είναι δυναμικό κομμάτι του Δήμου Βέρειας και ο σύλλογός μας Ευστάθιος Χωραφάς το καμάρι μας. Υπόδειγμα εθελοντισμού, κοινωνικής και πολιτιστικής προσφοράς γράφει τη δική του ιστορία με έργα, δράσεις και εκδηλώσεις που μας κάνουν περήφανους. Στη γη που πατάμε βρίσκονται τα λείψανα των συγγενών μας και η φωνή τους ενώνεται με τις 353.000 φωνές των αδικοχαμένων προγόνων μας ζητώντας δικαίωση. Στις 19 Μαΐου τιμούμε την επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων και με καρτερικότητα περιμένουμε και επιδιώκουμε την αναγνώρισή της από όλο τον κόσμο και ειδικά από την Τουρκία. Τότε θα ήταν δυνατό να αποκατασταθεί η ιστορική μνήμη και το δίκαιο. Διαφορετικά έχουμε να κάνουμε με αμετανόητους θύτες, ικανούς να επαναλάβουν την ιστορία, όπως δυστυχώς συνέβη με τα Σεπτεμβριανά του 1954, όταν εκδιώχθηκαν οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, και με τη μεγάλη εθνική τραγωδία της Κύπρου το 1974, που επίσης τιμούμε σήμερα στην εκδήλωσή μας. Πέρασαν 50 χρόνια από τότε που το μαρτυρικό νησί διαιρέθηκε με τον Ατήλα 1 και 2, δυστυχώς υπό την ανοχή, αν όχι την παρότρινση των περιβόητων συμμάχων μας. Η εισβολή, η εθνοκάθαρση και η μοίρα των αγνοούμενων είναι εγκλήματα πολέμου που μένουν ατιμόρυτα. Οι πληγές της Κύπρου είναι πληγές του ελληνισμού και οι προσπάθειές μας για δικαίωση είναι κοινές. Ο σύλλογός μας, που είναι αδελφοποιημένος με τον πολιτιστικό σύλλογο Κυπερούντας της Λεμεσού στην Κύπρο, θα βρεθεί από την 1η ως την 5η Αυγούστου στο νησί για να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις μνήμης. Όμως ήρθε η ώρα να αντυχήσει η λύρα και οι χορευτές, χτυπώντας τα πόδια τους στη γη, να ξυπνήσουν όσους βρίσκονται από κάτω. Άλλωστε γι' αυτούς ήρθαμε. Το ταφικό έθιμο όχι ως μουσιακή εκδήλωση, αλλά ως ζωντανή παράδοση
μας καλεί και φέρνει στο νου μας τους γνωστούς παραδοσιακούς στίχους που προφητικά μας λένε «Η Ρωμανία πέρασε, η Ρωμανία πάρθε, η Ρωμανία αν πέρασε, ανθεί και φέρει κι άλλο». Σας ευχαριστώ. Τώρα θα πει στο βήμα ο Μιχάλης ο Τσίτσας, ο οποίος θα μας απαγγείλει στίχους δικούς του, ο οποίος κάθε χρόνο τον έχουμε εδώ που με έναν δικό του ιδιαίτερο τρόπο μας απαγγέλει αυτούς τους στίχους και τον ευχαριστούμε, γιατί πάντα κάθε χρόνο είναι εδώ δίπλα μας. Και από μένα χρόνια σας πολλά και Χριστός Ανέστη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον κύριο Βαγγελίδη και τον σύλλογο Στάθιο Χωραφά για το κάλεσμα. Σήμερα θα απαγγείλω για τις δύο μάνες, για τη μάνα την Πόντια και τη μάνα την Κύπρια, που τους ενώνει ο ίδιος πόνος, το ίδιο δάκρυ, η ίδια ελπίδα, η απώλεια. Εσύ θα φύγεις και θα πας να βρεις τη θάλασσά σου και εγώ στεριά να σκέφτομαι τα μάτια τα δικά σου. Μια θάλασσα μας χώρισε, όνειρα και ελπίδες. Η σκέψη μας σταμάτησε και γέμισε ρητίδες. Μάνα μην κλαις με το χαμό, μονάχα πόνο φέρνει. Κάνε το δάκρυ σου χαρά και ζεις ευτυχισμένη. Και αυτό το δάκρυ μάνα μου, όταν θα έρθεις κοντά μου, κάν το πηγή να ξεδιψούν τα χείλη τα στεγνά μου. Γύρω μου πόνος, κεριά αναμένα, κι εγώ να ζω χωρίς εσένα. Το δάκρυ κάνω για συντροφιά μου, κι εγώ το χρόνο παρηγοριά μου. Ο χρόνος πάει στα περασμένα, είναι στιγμές χωρίς εσένα. Δεν θα σε δούνε, ήγε μου, το αετού τα μάτια, ήταν της μοίρας να βρεθεί σε λάθος μονοπάτια. Μα να μην κλαις κι αετή, όσο ψηλά κι αν πάνε, έχουνε μάτια και κοιτούν αυτούς που αγαπάνε. Πληγωμένη άνοιξη, πληγωμένο καλοκαίρι, γύρω μας όνειρα που δεν γίναν αληθινά, άλλα καμένα στη στεριά, άλλα χαμένα στη θάλασσα. Τα ειδόνια δεν σταμάτησαν να κελαϊδούν, γιατί δεν μάθανε για τα χαμένα όνειρα, δεν μάθανε γιατί τα μάτια μας δακρύζουν. Της μάνας μου τη γειτονιά μοσχοβολούντα για σεμιά. Ο ήλιος στέκει και κοιτά, ψάχνει να βρει μια ζεστασιά. Βλέπεις, της μάνας η ψυχή είναι από τον ήλιο πιο ζεστή. Στην αγκαλιά της αν θα μπεις, πέλαγος γίνεται θαρρής. Το δάκρυ γίνεται χαρά να ποτιστούν τα για σεμιά και τα παιδιά της αφορμή να μη στεγνώσει η πηγή. Η μάνα γεννάει, η μάνα πονάει. Η μάνα κλαίει και δεν μιλάει. Κάνει το δάκρυ για συντροφιά της και έχει μια μάνα παρηγοριά της. Και αυτή η μάνα είναι η Παναγία μας, που θυσίασε το γιο της για να μας λυστρώσει από τις αμαρτίες μας. Πες μου, μητέρα του Χριστού, γιατί να τα γραμμένο, το δικό σου το παιδί να γίνει πεπρωμένο. Αν δεν υπήρχε σταύρωση και ανάσταση συγχρόνως, όλη η ζωή μας θα ήταν ένας μεγάλος πόνος. Και να θυμάται ο χριστιανός και να ξέρει μόνο πως το δικό μου το παιδί το γιάτρεψε τον πόνο. Από το δάκρυ Παναγιά που τρέχει από το λαιμό σου, φτιαχτήκανε οι ποταμοί να βαφτιστεί ο γιος σου. Και θα κλείσω με τους στίχους που είχα γράψει όταν ο Ερντογάν ήθελε να κάνει την Αγία Σοφιά τζαμί. Και θα πω: «Εσείς δεν έχετε Χριστό μήτε και εκκλησία και τα τζαμιά που χτίζετε δεν έχουν ουσία. Την πίστη μου δεν πρόκειται ποτέ να ξεριζώσεις
τις εκκλησιές που γκρέμισες πικρά θα μετανιώσεις. Με αυτό που κάνεις Ερντογάν προσβάλλεις το Θεό σου και τον δικό μου το Θεό τον κάνεις ειδωλό σου. Και να θυμάσαι Ερντογάν η πίστη η δικιά μου έχει Χριστό που συγχωρεί και αγάπη στην καρδιά μου. Εκεί που κατοικεί Χριστός όποιος τζαμί το κάνει μια Παναγιά θα συναντά μέχρι που να πεθάνει. Και όταν θα πάει εκεί ψηλά και θα τη συναντήσει, είναι μεγάλη χάρη της και θα τον συγχωρήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άστε καλά. Θα καλέσω τον Κώστα τον Καραπαναγιωτίδη. Τον αισθανόμαστε πατριδιώτη. Είναι άνθρωπος ο οποίος βοηθάει το Σύλλογο, στηρίζει το Σύλλογο πάντα. Οποιαδήποτε ενασχόληση έχει την παρατάει και έρχεται σε εκδηλώσεις του χωριού μας. Θα πει λυπητερά τραγούδια και μετέπειτα θα συνεχίσει ο χορός Σέρα με το χορευτικό του Συλλόγου μας. Όταν θα τελειώσει θα σας πω και τους χορευτές οι οποίοι συμμετείχαν όλοι. Thank you.
καινούλιανο πίσνε φέρναν, καινούλιανο πίσνε φέρναν, βαϊόλιανο πίσνε φέρναν. Και να βου το κόσμο ψεύτικον και πουλήμα αναθέματον και πουλήμα αναθέματον βάει πουλήμα αναθέματον και βάσανα πίκρας και καημούς και βάσανα πίκρας και καημούς και τερτεά εγωματών και τερτεά εγωματών βάει και τερτεά εγωματών. Συνοδευόταν με μουσική, με τραγούδι και με χορό. Γι' αυτό κάποιοι λένε, κάνουν κάποιους σχολιασμούς, ίσως δεν ξέρω. Ήτανε στη λύρα ο Γιάννης Γιαννάκης, τον λέω, αποκαλώ ο Χαραφαΐδης. Ήτανε το χορευτικό, αποτελούνταν το χοροδιδάσκαλό μας, τον Βαγγέλη τον Λάχανη, από τον Ζαχαριδάκη τον Αλέξανδρο, από τον Κρεμπλίδη τον Σάβα, από τον Παπαδόπουλο τον Ανδρέα, από τον Κρεμπλίδη τον Χάνη και από τον Αβραμίδη τον Νίκο, τους οποίους
ευχαριστούμε, γιατί πάντα ο Περίχιος, η Σέρα, αυτός συμβολίζει τον αγώνα των ποντίων και το ταφικό έθιμο πάντα την Ανάσταση. Εδώ θα ήθελα να κάνουμε ενός λεπτού σιγή και μετέπειτα να μπορείτε να πάρετε τα ποντιακά δέσματα και το κόλυβο και σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, υγεία σε όλους σας, χρόνια πολλά σε εσάς και στις οικογένειές σας.